Η μαγειρική είναι το πάθος μου. Διαβάζω, ταξιδεύω, ερευνώ, δοκιμάζω υλικά και τεχνικές από όλο τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να μοιραστώ μαζί σας την κάθε μου μαγειρική εμπειρία. Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας. Μαζί αναβαθμίζουμε το καθημερινό μας μαγείρεμα και δημιουργούμε πιάτα γεμάτα αρώματα και γεύσεις στη φύση. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα ξεκινάμε με μια πρωτότυπη αφράτη τάρτα κατά ύφη, μια λιχουδιά για μικρούς και μεγάλους. Η συνέχεια κρύβει εκπλήξεις. Αυθεντική ιταλική φωκάτσια ψημένη με κιμά και λιαστές ντομάτες. Ακολουθεί ένα από τα πιο κλασικά πιάτα της κινέζικης κουζίνας. Κοτόπουλο κουνκ πάο με πικάντικα αρώματα και εθιστική γεύση. Όσο για την ώρα του γλυκού, φτιάχνουμε διαφορετικά μπράουνις χωρίς ζάχαρη, ποτισμένα με δυνατό άρωμα καφέ. Αλμυρή τάρτα κατά ύφη. Ο τίτλος τα λέει όλα. Το κατά ύφη είναι ένα πολύ ωραίο υλικό το οποίο το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου. Κάνει και για γλυκές και για αλμυρές παρασκευές. Και σήμερα σκέφτηκα να το κάνω σαν βάση για να φτιάξω μια πολύ ωραία τάρτα. Το κατά ύφη έχει την ιδιότητα, επειδή είναι φύλλο, να γίνεται τραγανό όταν ψήνεται. Οπότε θα δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση μια τάρτα, να γίνει πραγματικά πολύ ωραίο τραγανό και παράλληλα να κάνουμε και μια πολύ ωραία κρεμώδη γέμιση, πλούσια, βελούδινη, με πολύ ωραία υλικά. Πρωταγωνιστής αυτής της τάρτας είναι το παριζάκι. Παριζάκι με γιαούρτι. Και εδώ με εντρικάρισε η ιδέα ότι ένα αλατικό μπορεί να έχει γιαούρτι, γιατί αυτό κατευθείαν το κάνει πιο ελαφρύ και πιο δροσερό. Έτσι λοιπόν το χρησιμοποιώ για να κάνουμε αυτή την ωραία γέμιση. Το παριζάκι θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια και ξεκινάω πρώτα καθαρίζοντάς το. Και μετά κόψιμο σε μικρά κυβάκια. Κάθε γέμιση για τάρτα έχει και τυρί μέσα. Και εδώ, και αυτή την τάρτα που φτιάχνουμε σήμερα, επέλεξα μια πολύ ωραία γραβιέρα από τη Μίο, η οποία μοσχοβολάει κυριολεκτικά και τι ξέρετε τι γίνεται. Η Ιός βγάζει πολύ ωραία τυριά. Γιατί? Γιατί έχει πολλά αρωματικά και τα ζώα που βόσκουν παίρνουν αυτά τα αρωματικά, τα περνάνε μέσα στο γάλα και αυτή η μυρωδιά περνάει μέσα στο γάλα και του δίνει και πολύ ωραία γεύση. Και έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα μια πολύ νόστιμη γραβιέρα. Και είναι πολύ σημαντικό όταν μαγειρεύουμε να έχουμε ωραία υλικά στην κουζίνα μας. Για να έχουμε πλούσια γεύση σε ό,τι φτιάχνουμε. Αυτή τη γραβιέρα τώρα θα την τρίψω και να την βάλω μέσα στη γέμιση. Είμαστε τώρα έτοιμοι να βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ για να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Αυτή η γέμιση είναι πολύ ελαφριά, πολύ δροσερή γιατί έχει γιαούρτι στραγγιστό, οπότε ξεκινάμε με το γιαούρτι. Πράσα, ψιλοκομμένα και βρασμένα για λίγα λεπτά. Αυτά δίνουν πολύ ωραία γεύση, γλυκιά γεύση μέσα στη γέμιση. Και ταιριάζουν απόλυτα τόσο με το παριζάκι όσο και με τη γραβιέρα. Και μετά αυγά. Τα πράσα θέλουν μια προετοιμασία, δηλαδή να τα βράσουμε για 20 λεπτά περίπου να μαλακώσουν, γιατί μετά μαγειρεύονται για 50 λεπτά στο φούρνο με την υπόλοιπη τάρτα, οπότε μαλακώνουν και γίνονται πάρα πολύ ωραία, πολύ τρυφερά. Συνεχίζω με το παριζάκι. Παριζάκι με γιαούρτι χωρίς γλουτένι
και την τριμμένη γραβιέρα. Αυτό το πολύ ωραίο νόστιμο τυρί από την Ίω. Αυτή είναι η γεύση. There are so many things I could say, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do. Εδώ έχουμε υλικά με δυνατή γεύση, άρα δεν βάζω άλλο αλάτι. Έχουμε πολύ ωραία γεύση. Θα βάλω όμως λίγο πιπέρι που ταιριάζει πολύ ωραία. Και μάλιστα φρεσκοσπασμένο για να έχει ωραία αρώματα. Και είμαστε έτοιμοι να συνθέσουμε την τάρτα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία βάση κατά ύφη. Είναι πρωτότυπη, είναι πολύ τραγανή, έχει πολύ ενδιαφέρον, θέλω να τη δοκιμάσετε. Τα πράγματα είναι απλά. Ξεκινάω πάντα με αντικολλητικό χαρτί, όταν ετοιμάζω τάρτες, όταν ετοιμάζω γενικά ζύμες, παρασκευές για το φούρνο. Και εδώ έχω κατά ύφη, το έχω αφήσει να ξεπαγώσει, το αφρατεύω για να μπορέσω να το απλώσω μέσα στη φόρμα. Και αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι να το απλώσω σε όλη την επιφάνεια και το κυριότερο προσπαθώ να καλύψω και τα τυχώματα για να σχηματίσω ακριβώς μία τάρτα για να μπορέσω να βάλω μέσα τη γέμιση. Θέλουμε λίγο ελαιόλαδο για να ρατήσουμε το κατά ύφη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το βούτυρο με το ελαιόλαδο σε τέτοιες παρασκευές και να έχουμε ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Και εδώ γύρω-γύρω στολίζω για να γίνει ωραίο τραγανό και αδειάζω τη γέμιση. When you're flying, but if I ever utter I love you. Η τάρτα είναι έτοιμη για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για 50 λεπτά. Πάμε λοιπόν. Για την αλμυρή τάρτα κατά ύφη, για μία φόρμα με διάμετρο 24 εκατοστά θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια κατά ύφη, 300 γραμμάρια παριζάκι με γιαούρτι, 500 γραμμάρια πράσα, 250 γραμμάρια γραβιέρα, 4 αυγά, 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Συνεχίζουμε τα μαγειρέματά μας με την κλασική ιταλική φωκάτσια, σερβιρισμένη όμως διαφορετικά. Ακολουθεί το κλασικό πικάντικο κινέζικο κοτόπουλο Kung Pao και κλείνουμε με ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη. Δίχρωμα μπράουνις με δυνατό άρωμα καφέ. Η συνταγή που θα φτιάξουμε τώρα δεν αφήνει κανέναν συγκίνητο. Γιατί συνδυάζει πίτσα και ψωμί.
Πήρα αφορμή από ένα ιταλικό ψωμί, τη φωκάτσια. Και έτσι φτιάχνουμε φωκάτσια στην αρχή για να την εξελίξουμε μετά και να κάνουμε μια αφράτη βάση για πίτσα. Με πρωτότυπο τόπινγκ, ένα σας λέω, η συνταγή που ακολουθεί απλά είναι συγκλονιστική. Ξεκινάω με το σκληρό αλεύρι. Όλα τα υλικά μέσα στον κάδο της κουζινομηχανής. Ένα κιλό σκληρό αλεύρι. Ξερή μαγιά, ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Αλάτι, ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού. Και ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η μαγιά για να φουσκώσει η ζύμη. Εδώ τώρα σκέφτηκα να δώσουμε και μια ωραία γεύση, ωραίο άρωμα μέσα στη ζύμη, οπότε έχω δύο υλικά που ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Μας ταξιδεύουν στην Ιταλία. Είναι οικίες γεύσεις, βασιλικό σε λάδι και λεσσές ντομάτες. Ρίχνω λοιπόν βασιλικό σε λάδι. Και με αυτόν τον τρόπο έχω βασιλικό όλο τον χρόνο μέσα στο ψυγείο μου. Και λιαστές ντομάτες σε μπαλσάμικο με πλούσια γεύση. Με υπέροχο χρώμα και βαθιά γεύση. Αυτές λοιπόν τις ψιλοκόβω για να τις ρίξω μέσα στα υλικά και να σας πω, όταν ετοιμάζουμε ζύμες που έχουν διάφορα υλικά για να έχουν ωραία γεύση και ωραία αρώματα, αυτά τα ψιλοκόβουμε και τα βάζουμε στην αρχή της διαδικασίας έτσι ώστε να ζυμωθούν όλα μαζί και να πλωθούν σε όλη τη ζύμη. Αυτό κάνω τώρα και εγώ με τις λιαστές. Όπως βλέπετε εδώ, αφήνω το νερό στο τέλος γιατί είναι πολύ σημαντικό μόλις βάλω το νερό να ξεκινήσω και το ζύμωμα. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της φωκάτσιας. Έχει αρκετό ελαιόλαδο. Και 650 ml νερό. Απαραίτητο εξάρτημα ο γάντζος για τις ζύμες και πάμε για ζύμωμα σε χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά μέχρι να σχηματιστεί μια πολύ ωραία ζύμη. Αυτή είναι πιο ρευστή, πιο υγρή από την κανονική ζύμη. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ αφράτο ψωμί, μια πολύ αφράτη φωκάτσια. Και το μυστικό για να κάνουμε αφράτες ζύμες είναι η υγρασία. Αρκετό νερό, αρκετό ελαιόλαδο, να κάνουμε ωραία κρούστα, να δώσουμε ωραία γεύση και το κυριότερο, να είναι πάρα πολύ αφράτη η φωκάτσια όταν θα ψηθεί. Λοιπόν, αδειάζω τώρα το μείγμα σε ένα μπολ και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να φουσκώσει, αφού έχει τη μαγιά, τουλάχιστον για μισή ώρα. Και όσο περισσότερο αφήνουμε τη ζύμη, τόσο περισσότερο αφράτο γίνεται το ψωμί. Αλλά εγώ σας δίνω τον χρόνο ασφαλείας. Δηλαδή, η μισή ώρα είναι αρκετή για να έχουμε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα. Σκεπάζω με μεμβράνη τροφίμων. Και αφήνουμε τη ζύμη στην άκρη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το topping. Κάνουμε μια πρωτότυπη αφράτη πίτσα, η οποία έχει στην επιφάνειά της κιμά. Και έτσι έχουμε ακόμη μια πρωτοτυπία, έχουμε μια πίτσα που δεν την έχουμε συνηθίσει, που μας θυμίζει και λίγο ραχματζούν, με αφράτη βάση από κάτω, πανδεσία από υφές, από γεύσεις, από αρώματα. Εδώ τώρα, πάμε στη σάλτσα του κιμά, που είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία και γίνεται πολύ γρήγορα. Σε ένα τηγάνι λοιπόν, ρίχνω λίγο ελαιόλαδο. So
Συνέχεια το αφήνω να ζεσταθεί για να σοτάρω το κιμά. Και εδώ έχουμε μοσχαρίσκιο κιμά, ο οποίος όπως βλέπετε έχει εξαιρετικό χρώμα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Μιλάμε για κιμά από μοσχαρίσκιο κρέας. Με απίθανη γεύση. Γιατί έχουμε μοσχαράκια από γαλλικές ράτσες που έρχονται σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα, μεγαλώνουν εδώ με φυτικές τροφές, γεμάτες αρώματα, γεμάτες βότανα, και αυτή η γεύση, αυτά τα αρώματα παίρνουν μέσα στο κρέας. Και έχουμε ένα πολύ νόστιμο κρέας. Και σας το λέω κάθε φορά που μαγειρεύω, τα ωραία υλικά έχουν σαν αποτέλεσμα ένα πολύ νόστιμο πιάτο. Και ξεκινάω το σοτάρισμα ανακατεύοντας διαρκώς για να σπάσουν τις βόλες του κιμά. Μόλις μαγειρευτεί τέλειος ο κιμάς, αδειάζω ένα βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας. Πλούσια γεύση, έχει όλα τα υλικά μέσα, δεν χρειάζεται να προσθέσω ούτε κρεμμύδι, ούτε σκόρδο, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, τίποτα. Με μία κίνηση έχω μία πολύ νόστιμη σάλτσα, ένα απίθανο topping για την πίτσα που ετοιμάζουμε. Και ουσιαστικά το μείγμα είναι έτοιμο. Ο κιμάς είναι από πολύ τρυφερό κρέας, άρα μαγειρεύεται πολύ γρήγορα, έχουμε και ψήσιμο στο φούρνο, αλλά αυτό το σοτάρισμα μαζί με το ψήσιμο είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, τον αφήνω στην άκρη, περιμένω να φουσκώσει και η ζύμη και ξαναγυρίζουμε για να συνθέσουμε την αφράτη φωκάτσικα με κιμά. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει φουσκώσει η ζύμη. Τώρα θα την απλώσω επάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Γάρδια νητριλίου, μιας χρήσης για να κάνω τη δουλειά μου εύκολα και απλά. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Tripped on my way in, got kicked outside, everybody is sore. And I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky. Σε αυτή τη φάση θα μπορούσα να απλώσω λίγο ανθόλαφιού, να ψήσω τη ζύμη όπως είναι και να κάνουμε μια πολύ ωραία νόστιμη φωκάτσια. Όμως την προχωράμε παρακάτω και εδώ απλώνω το μείγμα του κιμά με τη μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας για να κάνουμε μια αφράτη πίτσα φωκάτσια ασύλληπτα νόστιμη. Και πάμε για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για 50 λεπτά. Εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί η ζύμη. Μιλάμε για την τέλεια φωκάτσια. Απίθανη, απίθανη. Πάμε τώρα στο σερβίρισμα. Ξεκινάω πρώτα ρίχνοντας κρέμα βαλσαμικού με τσίλι. Έχουμε μια πολύ ωραία γλυκιά ψάδα που ταιριάζει απίθανα με τα υπόλοιπα υλικά. Και συνεχίζω με τριμμένη παρμεζάνα. Και
τρυφερά φύλλα ρόκας. Και έχουμε μια απίθανη φωκάτσια με χυμά, με λιαστές ντομάτες για το κυριακάτικο τραπέζι. Για την φωκάτσια με χυμά και λιαστές ντομάτες θα χρειαστείτε 1 κιλό σκληρό αλεύρι, περίπου 650 ml νερό, 12 λιαστές ντομάτες σε μπαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό σε λάδι, 2 κοφτές κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 φακελάκι ξερή μαγιά, ελαιόλαδο, αντικολλητικό χαρτί για το ψήσιμο, μεμβράνη τροφίμων για τη ζύμη, γάντια νητριλίου μίας χρήσης. Για τα υλικά της επιφάνειας θα χρειαστείτε 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά, 1 βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, κρέμα βαλσαμικού τσίλι, 150 γραμμάρια παρμεζάνα, 1 ματσάκι τρυφερή ρόκα, ελαιόλαδο. Ένα stir fry, δηλαδή ένα κλασικό πιάτο από τις ασιατικές κουζίνες, είναι το κατεξοχήν γρήγορο γεύμα. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα wok, θέλουμε ωραία υλικά, ψιλοκομμένα, γρήγορο μαγείρεμα, δυνατή φωτιά και μπορούμε να φτιάξουμε εκπληκτικά γεύματα στο λεπτό. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Κοτόπουλο Kung Pao. Ένα υπέροχο πιάτο, θα το δούμε βήμα-βήμα πώς μαγειρεύεται πολύ εύκολα και σας εγγυώμαι ότι είναι από τα πιο νόστιμα πιάτα που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ξεκινάμε κλασικά το μαγείρεμα σε ένα wok, απαραίτητο για τα ασιατικά μαγειρέματα. Εδώ θα ανάψω την εστία και θα το αφήσω να ζεσταθεί πολύ καλά, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσω το μαγείρεμα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρωταγωνιστή του πιάτου, που είναι το κοτόπουλο. Εδώ έχω φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου, που είναι νόστιμο, τρυφερό, μαγειρεύεται γρήγορα, είναι ζουμερό, τα έχει όλα. Και εδώ μιλάμε για ορεινό κοτόπουλο, δηλαδή κοτόπουλο το οποίο μεγαλώνει στους ορεινούς όγκους των Ιωαννίνων. Όλα τα κοτόπουλα μεγαλώνουν με αυστηρές προδιαγραφές, με φυτικές τροφές. Και έτσι λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε πολύ νόστιμο κρέας. Αυτό το φιλέτο θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Και φυσικά, όπως βλέπετε, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσω να δουλέψω με το κοτόπουλο στο πάσο εργασίας είναι να βάλω γάντια. Προσπαθήστε και εσείς να τα κόψετε όσο γίνεται σε ομοιόμορφα κομμάτια για να μπορέσουν να μαγειρευτούν στον ίδιο χρόνο. Και ξεκινάμε το μαγείρεμα. Πρώτα, λίγο ηλιέλαιο στο wok. Το wok έχει κάψει πάρα πολύ καλά, οπότε συνεχίζουμε το κοτόπουλο. Από εδώ και πέρα θέλω συνεχές ανακάτεμα μέχρι να πάρουν χρώμα τα κομμάτια του κοτόπουλου. Και επειδή είναι φιλέτο, μαγειρεύεται παράλληλα και μαγειρεύεται πολύ γρήγορα. Okay,
Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Ασιατική κουζίνα και σκόρδο πάνε παρέα. Πολιτό σκόρδο λοιπόν με ελαιόλαδο. Κρεμμύδι. Και κάθε φορά που ρίχνουμε νέα υλικά, ανακατεύουμε. Και πάμε τώρα σε δύο υλικά τα οποία θα δώσουν όλη τη γεύση σε αυτό το ωραίο πικάντικο κοτόπουλο. Πρώτα απ' όλα, καυτερές πιπεριές, μικρές πιπεριές αποξηραμένες. Οι καυτερές πιπεριές δίνουν ένα απίθανο άρωμα, ανεβάζουν όλες τις εντάσεις. Είναι ένα απίθανο υλικό, εδώ ταιριάζουν απόλυτα. Αυτές τις αποξηραμένες πιπεριές τις κόβω με το χέρι μου σε μικρότερα κομμάτια. Το κοτόπουλο Kung Pao είναι χαρακτηριστικό πιάτο από την περιοχή Σετσουάν, από τα δυτικά της Κίνας. Είναι ένα πολύ πικάνικο πιάτο γιατί έχει καυτερές πιπεριές και έχει και ένα απίθανο αρωματικό, το πιπέρι Σετσουάν. Το πιπέρι Σετσουάν είναι μικρή κόκκι, μικρή καρπή από ένα θάμνο. Το λένε πιπέρι, ενώ στην ουσία δεν είναι τόσο καυτερό, όμως είναι πάρα πολύ αρωματικό. Θα έλεγα ότι έχει γλυκανισά το άρωμα. Δίνει χαρακτηριστική γεύση στα κινέζικα πιάτα και μάλιστα στην κινέζικη κουζίνα το τρίβουν μαζί με αλάτι και είναι το δικό του σαλατοπίπερο. Εδώ κάνει θαύματα γιατί αρωματίζει σε βάθος το φαγητό. Και να σας πω κάτι, τα πιάτα της κινέζικης κουζίνας πολλές φορές τα έχουμε στο μυαλό μας σαν δύσκολα. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να βρίσκουμε τις πιο ωραίες συνταγές, να τις αποκωδικοποιούμε και να σας παρουσιάζω με έναν τρόπο που είναι πολύ βατός, η γεύση είναι πολύ βατή. Αν το δοκιμάσετε, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε και το κυριότερο με υλικά που μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα κοντά μας ή τα έχουμε στην κουζίνα μας. Και έτσι ο βαθμός δυσκολίας είναι ελάχιστος. Λοιπόν, ακόμη λίγο πιπέρι Σετσουάν. Ήδη αρχίζει και βγάζει αρώματα, είναι απίθανο. Συνεχίζουμε. Σόγια σος. Στα περισσότερα πιάτα της κινέζικης κουζίνας θα δείτε ότι μέσα στα υλικά τους υπάρχει ξύδι και ζάχαρη. Εγώ σκέφτηκα να τα αντικαταστήσω αυτά με μια κρέμα βαλσαμικού που έχει γλυκό ξινή γεύση, οπότε έχουμε και την γλυκιά και την ξινή γεύση μαζί. Έχει και νύξεις λεμονιού πορτοκαλιού, οπότε εδώ έχουμε μια πλούσια γεύση. Άρα βάζουμε και λίγη κρέμα βαλσαμικού. Να λοιπόν που μπορούμε να μαγειρεύουμε πολύ ωραία ασιατικά πιάτα με υλικά που μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα. Τελευταία κίνηση. Κάσιους, τα οποία ρίχνω μέσα στο φαγητό. Οπότε ξαφνικά έχουμε και μια πολύ ωραία τραγανή υφή. Και 2-3 ακόμη αποξηραμένες πιπεριές. Σας είπα, αυτό το πιάτο είναι αρκετά πικάνικο και έχει πάρα πολλές πιπεριές. Το έχω φάει στην αυθεντική του μορφή στο Πεκίνο. Ήταν εξαιρετικά καυτερό, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Φρέσκο κρεμμυδάκι για το γαρνίρισμα. Λίγα κάσιους ακόμη.
και η κλασική γαριτούρα, ρύζι μπασμάτι, βρασμένο, μέσα στο παππού καλαθάκι. Και αυτό είναι το κοτόπουλο Kung Pao, ένα απολαυστικά, πικάντικο, κλασικό πιάτο της κινέζικης κουζίνας. Θέλω να το φτιάξετε, θα το απολαύσετε. Για το κοτόπουλο Kung Pao για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 700 γραμμάρια φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 2 κουταλιές της σούπας αποξηραμένες καυτερές πιπεριές, 1 κουταλιά της σούπας πιπέρι σετσουάν, 4 κουταλιές της σούπας κάσιους, 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με πορτοκάλι και λεμόνι, γάντια νητριλίου μίας χρήσης. Και για το σερβίρισμα, 250 γραμμάρια βρασμένο ρύζι μπασμάτι. Ώρα για γλυκό. Δοκιμάζουμε μία ξεχωριστή συνταγή για τα πιο νόστιμα μπράουνις χωρίς ζάχαρη και τα συνοδεύουμε με αρωματικό καφέ. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο λαχταριστό γλυκό, χωρίς ζάχαρη, για να απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές αγαπημένες λιχουδιές. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα πολύ ωραίο δίχρωμο brownies αρωματισμένο με καφέ, το οποίο γίνεται με λίγα υλικά και πάρα πολύ εύκολα. Ξεκινάμε με την κουβερτούρα. Κουβερτούρα ψιλοκομμένη για να λιώσει πολύ εύκολα. Τηλιώνουμε σε μπεν-μαρί μαζί με το βούτυρο. Και εδώ είναι πολύ εύκολες οι αναλογίες, 150 γραμμάρια κουβερτούρα και 150 γραμμάρια βούτυρο. Εδώ στον μπερμαρί θα προσέξετε να είναι μέτρια η θερμοκρασία, να μην κοχλάζει το νερό για να λιώσει σωστά η κουβερτούρα. Ένα-δύο λεπτά είναι αρκετά για να σχηματιστεί ένα πολύ ωραίο βελούδινο μείγμα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τον καφέ με τον οποίο θα αρωματίσουμε τα brownies. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να δίνουμε άρωμα και γεύση στα γλυκά. Αρωματικός καφές. Και εδώ έχω μια ξεχωριστή ποικιλία που είναι αρωματισμένη με πικρά αμύγδαλο. Οπότε, όταν το πίνουμε, είναι σαν να τρώμε μέσα τριμμένα μπισκοτάκια αμαρέτη. Και είναι πολύ γοητευτικό γιατί όλο αυτό το άρωμα περνάει μέσα στο γλυκό. Ετοιμάζω λοιπόν 2 εσπρέσο για να τους προσθέσω μέσα στην κουβερτούρα. Η κουζίνα μου γέμισε από τις πιο φίνες μυρωδιές από καβουδισμένο καφέ και πικραμύγδαλο. Απίθανα αρώματα, απίθανα. Λοιπόν, ρίχνουμε το καφέ μέσα στη λιωμένη κουβερτούρα. Και συνεχίζω με γλυκαντική ουσία από στέβια. Εδώ λοιπόν αντικαθιστούμε τη ζάχαρη.
Η γλυκατική ουσία από στέβια είναι πιο γλυκιά σίγουρα από τη ζάχαρη, δύο φορές σχεδόν πιο γλυκιά, οπότε μειώνουμε την ποσότητα. Εδώ έβαλα 6 κοφτές κουταλιές της σούπας. Συνεχίζω με αλεύρι, αλεύρι για κάθε χρήση. ...150 γραμμάρια. Ανακατεύουμε το μείγμα της κουβερτούρας. Και προσθέτω 3 αυγά. Εδώ χρειάζομαι ένα σύρμα για να ενώσω όλα τα υλικά. Και έχουμε το σοκολατένιο μείγμα για τα brownies. Σας υποτίθεμα να κάνουμε δίχρωμα brownies. Οπότε, η πρώτη στρώση με τη σοκολάτα είναι έτοιμη. Την απλώνω λοιπόν σε μία φόρμα με ελαττήριο, στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί. Κοιτάξτε τι ωραίο βελούδινο μείγμα που έχει γίνει. Και μοσχοβολάει πικρά μύγδαλο και καφέ. Απίθανο. Απαλές κινήσεις για να απλωθεί όλη την επιφάνεια της φόρμας. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη στρώση με τυρί κρέμα, το οποίο θα το χτυπήσω εδώ στον κάδο του μίξερ. ...300 γραμμάρια τυρί κρέμα. Αυτό θα το χτυπήσω πρώτα μόνο του για λίγα λεπτά να φρατέψει και μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτω 2 κουταλιές της σούπας γλυκατική ουσία από στέβια. Ένα αυγό και συνεχίζω το χτύπημα για ένα 2 λεπτά ακόμα. Έτοιμο και το δεύτερο μείγμα. Πάμε τώρα να τα ενώσουμε για να κάνουμε το αδίχρωμα brownies. Απλώνουμε προσεκτικά το χτυπημένο τυρί κρέμα επάνω από το σοκολατένιο μείγμα. Όταν θα το σερβίρετε, θέλω να το συνοδέψετε με τον αντίστοιχο καφέ εσπρέσο με τα αρώματα του πικραμύγδαλου για να έχετε μια ολοκληρωμένη γευστική απόλαυση. Πάμε τώρα για ψήσιμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 160 βαθμούς και 45 λεπτά. Και θα έχετε τα πιο νόστιμα, τα πιο αφράτα, τα πιο αρωματικά δίχρωμα brownies. Τα δίχρωμα brownies με καφέ θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 150 γραμμάρια κουβερτούρα, 150 γραμμάρια βούτυρο,
6 κουταλιές της σούπας γλυκαντική ουσία από στέβια, 3 αυγά, 2 εσπρέσο. Για την επιφάνεια θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια τυρί κρέμα light, 1 αυγό, 2 κουταλιές της σούπας γλυκαντική ουσία από στέβια, αντικολλητικό χαρτί για το ψήσιμο. Συνοδέψτε με αρωματικό εσπρέσο. Αυτά λοιπόν για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, καλά μαγειρέματα!